ΔΕΗ και διευθύνοντα των ΔΕΗ ανανεώσιμων υπηρεών. Εκλεκτή προσκεκλημένη κυρία Σιγητή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω δηλαδή τους διοργανωτές, την περιφέρεια και την ΔΕΗ ανανεώσιμων για την προσωπική πρόσκληση που μου έκανε να παρευρεθώ στα γένεια και να αφήσω ένα χαιρετισμό. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα που νιώθω να είμαι εδώ σήμερα και να βλέπω ένα έργο που είχαμε προγραμματιστεί τότε μαζί με το μάνα του Μαυράκη του Αντινομάρχη να υλοποιείται τώρα που πληρώνεται. Για την ιστορία θέλω να πω ότι όταν έκλεισε ο σταθμός η ΔΕΗ ανανεώσιμες έπρεπε κάτι να κάνει. Κάτι να βρει μια λύση πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το χώρο, τα 300 στρέμματα, το σταθμό κτλ. Τότε ήρθε σε επαφή μαζί μας ο κύριος Γκαρίτο, τότε και να είναι καλό άνθρωπο, και ο κύριος Ροντήρης που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, ο μηχανικός εταιρεία, όπου προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση, μια κουβέντα στο πώς θα μπορούσε η νομαρχία τότε να αξιοποιήσει το χώρο και τις λίμνες στα 300 στρέμματα, αλλά και το παλιό εργοστάσιο εδώ. Τότε στο μυαλό μας ήρθε και κάτι άλλο, ήρθε μια παλιά πρόταση του Λαβουσάιλη του γιατρού σε σχέση με το ποδηλατόδρομο που είχε προτείνει τότε, που ξεκινούσε και έφτανα στο Πλωρανιά. Οπότε προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε και να οραματιστούμε ένα συνολικό έργο που θα είχε τρία υποέργα. Ένα υποέργο ήταν η λίμνη της Αγιάς, όπου περιβαλλοντολογικά έπρεπε να προστατευτεί, έπρεπε να αναδειχθεί, να γίνει ένα πάρκο, ένα σύγχρονο, ένα υδροβιότοπος, όπου σε ένα μεγάλο βαθμό νομίζω αυτό έχει υλοποιηθεί, να δει γίνει εδώ το εργοστάσιο, το μουσείο και στη συνέχεια να ξεκινήσει και η διαδρομή του ποδηλατόδρομου που νομίζω ότι θα ήταν τότε εφικτή. Γνωρίζω ότι έχει πολλές δυσκολίες, υπάρχουν θέματα καταπατήσεων, υπάρχουν νομικά θέματα, αλλά έτσι εκμεταλλευόμαστε την παρουσία και του Περιφερειάρχη αλλά και της Βουλευτού, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδείτε το θέμα, πρέπει δηλαδή. Γιατί σκεφτείτε όλο το έργο, σκεφτείτε όλο το πακέτο. Ποδήλατα, ποδηλατόδρομος, μουσείο, πάρκο, υδροβιότοπος. Νομίζω ότι η εικόνα, η μελλοντική, αυτή η οραματιζόμενη εδώ πράγμα θα είναι εξαιρετική. Αυτά θέλω να πω εγώ. Να ευχηθώ το μουσείο εδώ να μένει ανοιχτό, να βρεθεί τρόπο δηλαδή να είναι λειτουργικό, γνωρίζω πως και εκεί υπάρχουν σίγουρα δυσκολίες. Και να τελειώσω λέγοντας ότι μια που η Κρήτη, έτσι κι αλλιώς, ο αναπτυξιακός της προσανατολισμός είναι ο τουρισμός, για να αναπτυχθεί ο τουρισμός δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, οι ιδιωτικές, ομοιχεία, οι δημόσιες, πάρκα, πώς θα λένε, δρόμους κτλ. Χρειάζονται και σημεία ενδιαφέροντος, χρειάζονται μουσεία, χρειάζονται μέρη να πηγαίνει ο επισκέπτης να κουμπώνει τις διακοπές του. Νομίζω ότι αυτό το σημείο, αυτό το μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει και όλο σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες του νησιού και με αυτή τη λογική πρέπει να γίνει η προβολή και τη διαφήμιση του. Και να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Και εύχομαι να λειτουργεί συνεχώς και να είναι λειτουργικό. Ευχαριστώ πολύ.